εκεί σκάει! Αφήστε τις μάχες των Ελλήνων, κάντε τη σειρά. Οι αγκομάχες των Ελλήνων. Η φωτό της ημέρας. Θεόδωρος Βριζάκης. Ο όρκος της Αγίας Λαύρας. Και προσοχή στο κενό μεταξύ του όχι και της αποτελεσματικότητας του όχι. Είχε και μαριά προψές, καλά, μα ήταν οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Σας φαζόταν στην ποδιά των Ελλήνων, οπότε με τη Μέρκελ ποιος θα πλειοδοτήσει εδώ στα περισσότερα. Γιατί όπως είπε και ο Μαριάς θα πάρουμε 400 δις! Επιχείρημα! Και γιατί να μην τα πάρουμε! Δεύτερον, θα πάμε στα δικαστήρια, θα το διεκδικήσω! Του τερμάτισε. Σαν να τα έχεις εδώ 400 δις. Μαριά, είσαι πιο γραφικός και απολογότυπο! Τουλάχιστον υπάρχει και ο Κωστόπουλος που παίρνει συνεντεύξεις από το τίποτα για το τίποτα. Μάθαμε και αυτό χθες από τα ρεπορτάζ στην Κύπρο. Το συνδικάτο το λέει συντεχνία. Κανονικά. Απλώς μπερδεύτηκα χθες, δεν κατάλαβα ποιοι πανηγύριζαν. Πνημονιακοί ή Σιριζέοι, εκτός από το κουκουέ που πάντα δικαιώνεται. Δεν αφήσατε τη διαπραγμάτευση στον Ευαγγελάτο. Α τώρα! Α τώρα! Μεταξύ οι Κινέζοι του Μπέκα. Wonton. Προσπαθούσα να βρω λύση. Λέω και τα ίμια έχει πέσει μια ιδέα. Τα βομβαρδίσουν, τα εξαφανίσουν ως νησί. Όχι νησί, όχι πρόβλημα. Πώς έλεγε και ο Στάλιν, εξαφανίζει τους ανθρώπους, εξαφανίζει το πρόβλημα. Αυτό σαν ιδέα για Κύπρο. Δεν παίζεται. Είναι και αυτό ο χρήμα του πιστωτικό τομέα που τον λένε συνέχεια. Και πλυντήριο η Κύπρος της Ευρώπης και πλήστρα της Ευρώπης ή το ημεγαλώνεις. Μαζί βέβαια και η Γερμανία και του Λουξεμβούργου και του Μαρίνο και τα Κέιμαν και ο... Συγγνώμη, ποιος λερό είναι τόσο. Ο καλός σου γκάγκστερ πάντως, όποιος σηκώσει κεφάλι του, το κόβει. Για να μην παραδειγματιστούν και σηκώσουν και οι άλλοι και... Αγγέλα, το πιάσεις το υπονοούμενο, έτσι. 260 έγινε χθες το πλαφόν της λαϊκής από το οποίο μπορούσα να πάρεις ευρώ. Δεν θέλω να λαϊκίσω, αλλά 260 ευρώ κάνει μόνο η βατονέτα που καθαρίζει τα αυτιά του Μπάμπης. Η μία. Δεν θέλω να λαϊκίσω. Πάντως υπάρχει το ενδεχόμενο και της χρεοκοπίας της τράπεζας και του κουρέματος των καταθέσεων και κερατάς και δαρμένος. Αυτό δεν ήταν όχι. Αυτό ήταν πυρ. Οι Αμερικανοί πάντως δεν μας θέλουν ομοίρους των Ρώσων. Προφανώς μας θέλουν των Γερμανών. Τώρα είναι η ευκαιρία να τους πατήσουμε στο λαιμό. Θα διαλέξουμε απαγωγία. Το μεταξύ για την ελληνική κυβέρνηση, εγώ δεν έχω καταλάβει τι ζητούν μερικοί. Τι ζητά. Τους δανείσουμε εμείς. Τέλος ολιγάρχες στην Κύπρο. Επιστροφή στους κολιγάρχες. Πάντως έδειξε το Μέγκα ένα ρεπορτάζ εκεί πέρα για τους Ρώσους στην Κύπρο. Ένας Μεγιστάνος, ο άλλος ολιγάρχος. Τα κατεχόμενα στην Κύπρο είναι ρωσικά. Τι διά, οι Κύπροι δεν έχουν και αυτοί ακίνητα. Να πάνε κανένα χαράτσι να σωθούν και αυτοί όπως εμείς. Όλα εγώ. Πίσω από τα βουνά βλέπω που στις πονίκη παππούζα. Και η προσοχή στη διαφορά τελευταίων εικόνων από τη Λευκωσία με τη τελευταίων εικόνων της Λευκωσίας. Που λένε τα ρεπορτάζ. Πάντως, πριν από μια οποιαδήποτε καταστροφή, αυτό που θυμάσαι να λένε είναι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Τέλος, διευκρινίζω, δεν απολογούμε. Διευκρινίζω για να μην εξηγώ, παραπέμπω στο βίντεο όπως με τα κεφαλιά στο Twitter για να μην γράφω στον καθένα. Χθες για εκείνο το tweet που έγραψα από πέρσι, ξεχύλισε η ηλιθιότητα. Δεν πρόλαβα το κλείσω του Twitter. Γέμισαν οι τύχοι, σφουγγάρισαν. Θα το πάτω όλη τη μέρα σήμερα. Για 5-10 ηλίθιο. Έγραψα λοιπόν πέρσι ένα tweet λόγω της κατάστασης που ξεκίνησε η ιδέα για τα κέντρα μεταναστών. Είχε το κέντρο τόσους μετανάστες. Λέω αφαιρέστε λίγους Έλληνες, κλείστε το και είναι έτοιμο. Ήταν η διαπίστωση ότι το κέντρο έχει πολλούς μετανάστες. Έχει. Τι να κάνω. Ξαφνικά πάλι έγινα φασίστας. Επειδή έκανα μια διαπίστωση. Την τραβήξατε την ηλιθιότητα, την πήγατε σαν να τραβάς τα αρχίδια, σαν να τα κάνεις τυράντη. Θα σταματήσετε κάποια στιγμή να κυνηγάτε αυτό που βαράζει το συναγερμό και να δείτε τη φωτιά. Το πρόβλημα ήταν το μεταναστευτικό, όχι ο μετανάστης. Την καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Αυτές τις ανοησίες κάνει η αριστερά και είναι καθυλωμένη ενώ έπρεπε να σαρώνει. Το λέει και ο Ζίζεκ, το πραγματικό θύμα της κρίσης είναι αριστερά. Είστε ανόητοι. Και ο Θοδωράκης έχει πάει στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Λες το Θοδωράκη δεξιό, πες το. Χυλός. Τα έχετε κάνει αχταρμά μέσα του όλα μέσα. Αυτά για σήμερα. Διεκδικήστε τη ζωή σας, καλή τύχη και μην ξεχνάτε. Η πιο αντιφασιστική παράσταση στην Αθήνα κάθε Σάββατο, μπάντμιντον, 9.30 ώρα, μόνο 10 ευρώ είσοδος. Έξοδος τζάμπα. Σε ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση θα συνεχιστεί από εκεί που είχαν μείνει με τους Κύπριους. Λοιπόν, δέχεστε ή όχι.